προηγούμενο επεισόδιο. Ο μάνατζερ της Ρώσης της ομάδας Σοάντων καταφέκτει σε τόλιες μεθόδους και παγιδεύει το στάδιο για να πάρουν το προβάδισμα οι παίκτες του. Ο Χιου συγκρούεται με τον Αλεξέη, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα όταν τον Μπέι του, ο πύρινος ζυγός, δείχνει να μην μπορεί να κάνει κινητική του κίνηση ενάντια στον Μπέι του Αλεξέη, το διαστημικό Λύκο. Το Μπέι του Αλεξέη αψηφά την παρήθυρα, καθώς μπορεί να αιωρείται πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Χιου μπερδεμένος κινδυνεύει να χάσει τον αγώνα, όμως τα πράγματα αλλάζουν με την επιστροφή του Μασαμούχε, που εντελώς τυχαία ανακαλύπτει την απάτη του Άντων. Στο μεταξύ, η Ματόκα καταλαβαίνει ότι η ρώσικη ομάδα χρησιμοποιεί μια μορφή κυματοενέργειας για να κάνει παρεμβολές στην ειδική κίνηση του πύρινου ζυγού. Ο Γιου αντεπιτίθεται και με το Μπέι του διαλύει τη βάση της αρένας, με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει το μαχητευμένο στάδιο και το Μπέι του να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να κάνει την κίνησή του. Έτσι ο Άντων χάνει τον έλεγχο του σταδίου και ο Γιου νικάει τον Αλεξέη. Οι Ρώσοι λυπούνται για την ήττα τους, αλλά χαίρονται όταν μαθαίνουν ότι βρέθηκε χορηγός για το διαστημικό πρόγραμμα. Το Φεστιβάλ των Πολεμιστών. Ομορφιά, το γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος. Κοιτάξτε την αρχιτεκτονική. Πάντα ήθελα να έρθω εδώ. Η Ελλάδα είναι σωστός παράδεισος. Έχεις φάει τρελό κόλλημα, Μαντόκα. Και δεν έχει ούτε πάντα ούτε κόαλα. Βαρέθηκα να βλέπω συνέχεια αρχαία. Πεινάω. Ναι, κι εγώ. Τώρα μιλάτε σωστά. Πάμε να φάμε τίποτα. Α, παιδιά, εσείς είστε αλλού. Μα δεν καταλαβαίνετε πόσο ρομαντικά είναι! Το Beyblade είναι το πιο ρομαντικό πράγμα! Α! Ακριβώς! Είστε για αγώνα! Ναι! Όχου! Άντε πια! Το μόνο που σκέφτεστε είναι το Beyblade! Για όνομα! Και τι θέλετε να σκεφτόμαστε! Α! Δεν έκανα καλά που σας ζήτησα να έρθετε! Λοιπόν, πάμε στην αρένα. Άλλωστε γι' αυτό δεν ήρθαμε στην Ελλάδα, παιδιά! Ναι! Για το Φεστιβάλ των Πολεμιστών! Ένα σπουδαίο γεγονός που συγκεντρώνει Μπλέιντερ σε όλη την Ευρώπη! Στοίχημα, εκείνος ο τύπος που είδαμε τότε θα είναι εδώ! Πάμε για φινάλε! Ο Τζούλιαν Κονζέρν. Πολύ εκνευριστικό άτομο, αλλά έχει τρομερή δύναμη! Δεν θα είναι μόνο αυτός όμως. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ποιοι άλλοι Μπλέιντερ συμμετέχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απέραντη. Ένα τεράστιο σύνολο εθνών με 27 κράτη-μέλη. Τα μέλη της ομάδας που λέγεται Excalibur επιλέχθηκαν μεταξύ των νικητών από όλες αυτές τις χώρες. Είναι μια μεγάλη δύναμη που αποτελείται από σημαντικούς Μπλέιντερς. Πρέπει να μάθουμε τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους. Πες τα μεγάλε! Σούπερ! Οι καλύτεροι Μπλέιντερ της Ευρώπης! Ανυπομονώ να τους γνωρίσω και να τους θαυμάσω, ναι! Το Φεστιβάλ των Πολεμιστών αρχίζει σήμερα το απόγευμα. Δεν πάμε βόλτα όλοι μαζί στην παραλία. Αχ, τι ωραίο που είναι. Έπρεπε να είχα πάρει μαζί και το μαγιό μου. Η Μαντόκα έχει ξετρελαθεί. Ναι, στα κορίτσια αρέσουν πολύ κάτι τέτοια μέρη. Δεν φεύγουμε καλύτερα να πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Αν δεν φάω τώρα κάτι, θα λοιπόν... Α! Τι, δείτε εκεί! Εκεί πάνω! Μα τι κάνει αυτή εκεί πάνω? Έχει πολύ αέρα! Είσαι στην άκρη και να πει! Σταθείτε που πάτε! Εκεί πέρα, εκεί πέρα! Στην άκρη του γκρεμού παραλίγο να πέσει στη θάλασσα! Ακριβώς! Αν είχες πέσει τέρμα και το Beyblade και οι αγώνες! Αρκετά με το Beyblade! Πω, δεν είχα ιδέα! Μάλλον αφαιρέθηκα κοιτώντας τις αρχαιότητες! Ναι, τις λατρεύω! Σπουδάζω, θέλω να γίνω αρχαιολόγος! Αρχαιολόγος! Γιατί δεν το λες τόση ώρα! Sorry που φρικάραμε! Συγγνώμη που σας τρόμαξα. Η αρχαιολογία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Πού είναι τα αρχαία που μας έλεγες? Στη θάλασσα, αλλά κοντά στην επιφάνεια. Εκεί βρίσκεται το ναυάγιο ενός αρχαιοελληνικού πλοίου. Και θα κάνεις υποβρύχιες έρευνες? Δεν νομίζω. Δεν θέλω να βραχώ σήμερα. Είναι Μπλέιντερ! Όχι! Μα τι κάνεις? Πετάει το Μπέι στη θάλασσα! Τι γίνεται?
Ορίστε, ποιος ο λόγος να καταδυθώ. Ποια είναι αυτή? Δεν περίμενα αυτό το κορίτσι να είναι τόσο ξεχωριστό. Ναι, είναι... Παιδιά, μπορεί να είναι στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Blender. Πολύ πιθανό. Αν είναι Blender, ακόμα καλύτερα. Δεν έπιασε με Blender. Ε, άλλη μία και φταίδες. Τα φαινόμενα πατούν, ξέρεις. Ε, Τσουμπάσα, μου την σταλάτη. Συγγνώμη, κάντε μου μια χάρη. Ή τρώτε ή μιλάτε, όχι και τα δύο μαζί. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, για το χταποδάκι. Ώστε εδώ είσαι, Wales. Με νίκησε στο τουρνουά της Αγγλίας γιατί ήμουν ντεφορμέ. Έλα να λογαριαστούμε εδώ και τώρα. Hey, δε μ' ακούς? Ορίστε, όχι. Δεν βλέπεις ότι τώρα τρώω? Κρίμα, σήκωπαν αμέσως. Αφού επιμένεις, σου παραχωρώ 3 δεύτερα από το χρόνο μου. 3 δεύτερα, καλά πλάκα μου κάνεις. Δεν είναι αστείο, ετοιμάσου. Δείξτε τις φούρες! Τρία δεύτερα. Το μπέι μου. Εμφανίστηκε κι άλλος Blender εδώ πέρα. Συνέτριψε τον αντίπαλο με μία μόνο κίνηση. Θα είναι κάποιος από την ομάδα των Ευρωπαίων Bladers. Ναι! Θα συμμετέχει στο φεστιβάλ, ε! Μάλλον θα συναντήσουμε πιο πολλούς πρωταθλητές από όσους νομίζαμε τελικά. Αυτό δεν γίνεται. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους Blader που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλα, κάναμε πολύ μεγάλο ταξίδι για να έρθουμε εδώ. Ναι, γιατί δεν κάνεις μια εξαίρεση, ε? Δεν μπορώ, υπάρχει κανονισμός. Λυπάμαι. Έλα, συγκετεύουμε. Όσοι δεν έχουν δουλειά εδώ, πρέπει να φύγουν. Ο τύπος από το εστιατόριο. Είναι και αυτός μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας. Είμαι ο εκπρόσωπος της Αγγλίας, ο Wales. Και εμείς της Ιαπωνίας. Δεν με νοιάζει. Δεν παρουσιάζεται κανένα ενδιαφέρον για μένα. Τι είπες? Εδώ μέσα δεν δεχόμαστε τον κάθε άσχετο που ξεφυτρώνει από το πουθενά. Πάρτε δρόμο. Βρε παλιό, δεν είμαστε άσχετοι. Πολύ αγενές αυτό που είπες, ε, Wales. Πάλι αυτή. Είσαι και εσύ στην ομάδα. Δεν το κρατάω κρυφό πάντως, σας διαβεβαίω. Είμαι η εκπρόσωπος της Γαλλίας, η Σοφή. Μπορείς να μας βοηθήσεις? Ναι, γιατί να μην μπούμε μέσα? Γιατί δεν κάνει. Απ' την αρχαία εποχή έρχονται εδώ όσοι οικετεύουν τους θεούς να τους χαρίσουν τη νίκη. Γι' αυτό και σε όσους δεν είναι μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται η είσοδος ποτέ. Καταλαβαίνετε, ελπίζω. Φυσικά! Ζητάμε συγγνώμη, δεν ξέραμε αυτή τη λεπτομέρεια. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Πρέπει να φύγουμε. Κρίμα! Άδικα κάναμε τόσο δρόμο, πάμε να φύγουμε! Hey, για ένα λεπτό! Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω τόσο εύκολα, παιδιά! Μήπως δεν είναι σωστό αυτό? Αφού δεν μπορούμε να μπούμε από την μπροστινή πόρτα, θα μπούμε από την πίσω. Όταν μου απαγορεύουν την είσοδο, με πιάνει πείσμα και θέλω να μπω. Ναι, Άλαν! Θα ρίξουμε πρώτα μια ματίτσα. Έλα πάνω του! Νικητή, είσαι ο εκπρόσωπος της Νορβηγίας. Στο επόμενο μάτς, Ισπανία εναντίον Ελβετίας. Να πλησιάσουν οι αντίπαλοι! Στο όνομα της νίκης της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερώνω αυτόν τον αγώνα στο γαλλικό λαό! Στο όνομα της νίκης τον αφιερώνω στον ισπανικό λαό! Αφιερώνω τον αγώνα και τη νίκη στον ελβετικό λαό! Πολύ αγχωτικό είναι η υπόσχεση ότι θα νικήσει η χώρα σου! Με τόσο κόσμο εδώ, δεν ξέρεις ποιοι είναι μέλη της ομάδας Excalibur? Πώς δεν ξέρεις! Είναι αυτοί που θα αντέξουν ως το τέλος! Επίθεση τώρα, άγριε τάβρε! Κουράγιο εγώ και ρε! Οι τύποι είναι πολύ καλοί, έτσι! Χωρίς πλακά δεν παίζονται! Σκασίλα μας, πότε θα εμφανιστεί ο κονζέρ? Κάπου εδώ θα είναι! Σταμάτα, Τζίγκα, μη σπρώχνεις! Δεξιά πλάσματα, θα μας πάρουν είδηση! Έτσι λες! Νομίζω ότι μπλέξαμε! Τι δουλειά έχετε εδώ! Σας προειδοποίησα!
Συγγνώμη. Μας έφαγε η περιέργεια. Διεισδύσατε σε μία τελετή που απευθύνεται μόνο σε επιλέκτους πολεμιστές. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Παλιόπαιδα, συγγνώμη, αλλά αν απευθύνεται σε επιλεκτούς πολεμιστές, τότε θα πρέπει να συμμετάσχουμε κι εμείς. Έχουμε νικήσει την Κινέζικη και τη Ρώσικη ομάδα. Είμαστε κι εμείς πολεμιστές. Είμαστε το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα, σας λέω. Το νούμερο ένα, καλά άκουσα. Έχετε μεγάλο θράσος να λέτε κάτι τέτοιο μπροστά μας. Πρέπει να μάθετε να σέβεστε. Θα σας κανονίσω εγώ. Τώρα θα δείτε την αξία μου. Εντάξει. Αυτό θέλουμε. Συμμαζευτείτε. Μην τους δίνετε σημασία, εντάξει. Δεν κάνουμε πίσω τώρα! Θα τους δείξω εγώ! Ναι, κι εγώ! Γιουπί! Πρέπει να τους ανεχτούμε! Μάλλον! Εμπρός, πήγασε! Στράικερ! Ζυγός! Σκίσαμε! Όχι! Άλλη μια φορά! Σταματήστε! Τι, Γουέιλς, μη μας ντροπιάζεις άλλο. Τέρμα τα αστεία. Τώρα έχετε να κάνετε μαζί μου. Ωραία! Έτσι σε θέλω, Γουέιλς. Δεν επιτρέπετε να προσβάλλετε το κύρος του Φεστιβάλ των Πολεμιστών. Θα αγωνιστώ κι εγώ. Ομαδική μάχη, ε! Είμαι μέσα. Φύγαμε, λοιπόν. Ένα λεπτό, παιδιά. Άμα κατέβουν ο Τζίγκα και ο Μασαμού και είναι αδικία. Θέλω να παίξω κι εγώ. Βρείτε άλλον έναν. Άλλον έναν. Πρόσεχε. Εγώ θα είμαι ο αντιπαλός. Αυτός δεν είναι... ο Κονζέρν. Ναι, πάνε το τρόπο. Ξεκινήστε. Εγώ δεν τον θαυμάζω. Κονζέρν. Απίθανο! Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε με το που φάνηκε. Χάνεις το χρόνο σου με αυτούς. Η Excalibur πρέπει να είναι πάντα μάχημη για να μην σκουριάσουν. Σωστό. Excalibur! Το πιάσα. Εσείς οι δύο. Εκπροσωπώ την Αγγλία. Είμαι ο Γουέιλς του μπλε μεγάλου κήτους. Εκπροσωπώ τη Γαλλία. Είμαι η Σοφή του λευκού μεγάλου κήτους. Είμαι ο αρχηγός της ομάδας. Εκπροσωπώ την Ιταλία. Είμαι ο Τζούλιαν Κονζέρν. Μαζί αποτελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η ομάδα Excalibur. Πόπο, η ομάδα Excalibur. Η φάση εξελίσσεται σε προκριματικό για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, τι λες, Τζίγκα, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος να σε αντιμετωπίσω εδώ και τώρα, Κονζέρν. Εσύ είσαι έτοιμος! 3, 2, 1! Ρίξτε τις φούρες! Πάμε! Γιατί στέκονται έτσι αυτοί? Δεν μου φαίνεστε σίγουροι για τους εαυτούς σας. Μήπως κατά βάθος μας φοβάστε, ε? Τα πειράγματά σας δεν μας αγγίζουν. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας όπως πάντα. Προστατεύουν τον Κονζέρν. Μαντόκα, η στρατηγική είναι πολύ σημαντική στην ομαδική μάχη. Όμως κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει εδώ. Αν δεν κάνεις εσύ κίνηση, θα κάνω εγώ. Φύγαμε! Εμπρός, Τράκερ! Μασαμούχη, αναλαμβάνεις το μπλε, φίλε! Έγινε! Θα το βγάλω εκτός με τη μία. Η επίθεση του Στράικερ έπεσε στο κενό. Δεν το πιστεύω. Οι κινήσεις του Πίγασου και του Στράικερ δεν έκαναν ούτε γρατζουνιά στα μπέι τους. Ωραία! Άλλη μια φορά, Πίγασε! Παράτατα. Είναι ανώφελο. Φίλε, τα μπέι τους δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι σαν να πέφτουμε πάνω στον τοίχο κάθε φορά. Πράγματι, ο τροχός ένωσης του μεγάλου κήτους είναι σαν τείχος. Έχει απίθανη αμυντική δύναμη. Σωστά, αλλά η επίθεση του Πίγασου πρέπει κανονικά να μπορεί να τον διαπεράσει. Είναι το λάστιχο υψηλής απόδοσης. Η δύναμη τριβής του λάστιχου εμποδίζει την κίνηση. Επιπλέον, ο ημάντας περιστροφής του μπλε κήτους είναι WD-145. Είναι ο πιο προηγμένος αμυντικός τύπος. Άμα πια, μας έχουν στριμώξει άσχημα. Ο Κονζέρν, επειδή προστατεύεται από κήτη, θα κάθεται να μας κοιτάει, δηλαδή. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Μασαμούκε, κανόνισε εσύ.
Καλά, πλάκα μου κάνεις. Να ξέρεις πόσο θέλω να τον νικήσω. Δεν σ' αφήνουμε. Αν θες να παλέψεις με τον κονσέρν, θα περάσεις από πάνω μας. Ωραία! Να η ευκαιρία! Πάμε, ζυγέ! Ηχητικό κύμα! Λεκίτος! Κι είναι η ασπίδα του κονσέρν! Ας την ευχή! Το ηχητικό κύμα εξωστρακίστηκε! Πείτε μου, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι? Όσο είμαστε εδώ εμείς, δεν θα σας αφήσουμε να αγγίξετε τον καταστροφέα βαρύτητας! Λες μεγάλα λόγια, αλλά η μάχη δεν άρχισε ακόμα! Ναι, Αιγιού! Μη μου πεις ότι πας για τη γνωστή κίνηση! Δεν με νοιάζει η δύναμή του! Άμα το καταπιεί άμμος, ο αγώνας τελειώνει! Λάθος! Έλα πίσω! Στράιχε! Φύγασε! Εντάξει, φύγαμε! Ζυγέ, ηχητική ενίσχυση! Τι πάτε να κάνετε στην αρένα μας! Αυτό δεν γίνεται! Δεν θα το επιτρέψω! Λευκό κήτος! Grand Maelstrom! Τι γίνεται εδώ! Είναι μια μεγάλη αέρια σπήρα που μοιάζει με δίνη νερού! Ο ημάντας περιστροφής του λευκού κήτους διαφέρει από του μπλε! Χρησιμοποιεί ισχυρή φυγόκεντρο δύναμη και άνοση για να δημιουργήσει αυτόν τον τεράστιο στρόβιλο! Αφού διασκεδάσατε καταστρέφοντας την αρένα μας, απολαύστε την ωραία ρουφίχτρα μας! Ωρτζιέ! Όχι! Τζιέ! Ξέρετε, είναι πολύ κακή ιδέα να εκνευρίζετε τη Σοφή! Δεν το πιστεύω! Ο ζυγός του γιου υποχώρησε εύκολα! Το ξέρω! Το σιδερένιο τείχος μας σταματά τα πάντα! Μέγα κήτος WT145RS! Ο στρόβιλος καταπίνει κάθε τι που του επιτίθεται! Μέγα κήτος T125RS! Είναι τα δίδυμα πετράδια του κονσέρν! Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να μας νικήσει! Τα δίδυμα πετράδια, λοιπόν! Από αυτά αντλεί τη δύναμη της η ομάδα τους! Καιρός να μπει ένα τέλος! Πάμε! Καλή ιδέα! Δίνει! Λευκό κήτος! Τώρα θα δείτε γιατί χρησιμοποιούμε δύο κήτη ταυτόχρονα! Τι! Ξεκινάμε! Ειδική κίνηση! Κήτος! Μεγάλη νίκη! Νέα ειδική κίνηση! Κήτος! Μεγάλος στόλος! Εμπρός! Κίνηση από κοινού! Κήτος Μέγας Δευκαλίων! Ένα τσουνάμι! Το κύμα που κάποτε έσβησε από το χάρτη της πόλης του Αιγαίου, ο Δευκαλίων! Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία για κανέναν! Δεν θέλουμε να σωθούμε! Ούτε εγώ! Πάμε λοιπόν! Εμπρός, Τράγκερ! Είναι ανώφελο! Θα σας καταπιεί όλους σας το κύμα! Δεν έχω άλλη επιλογή! Τζίγκα, κάτι μου χρωστάς εσύ! Φύγαμε! Στράικερ! Ειδική κίνηση! Σπαθή αστραπής! Τώρα, εμπρός, Τζίγκα! Έφυγα! Φύγα σε ακολούθα τον Στράικερ! Έτσι! Ναι, είναι λυπηρό. Οι άνθρωποι κυρεύουν τον ουρανό με τάστρα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τα φτάσουν ποτέ. Σου εύχομαι, Κοντέρ! Ο Πάκη, πήγασε! Δεν μπορεί! Δεν το πιστεύω! Όχι! 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 Εγώ το διασκέδασα με την ψυχή μου. Άξιζε τα λεφτά του το θέαμα που είδαμε. Ο Κονσέρν γράφει νέα σελίδα στην ιστορία του Beyblade. Κανείς δεν τον σταματάει! Είναι τρέλα!
Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε μια αληθινή μάχη. Julian Conzern.